θα μπορούμε να τα έχουμε σε μια διαδικασία ελέγχου. Είναι πολυεπίπεδο το προσφυγικό και η διαχείρισή του, ευμετάβλητο, μεταβαλλόμενο κάθε στιγμή, με πολλά πράγματα που είναι αδύνατο για να τα προβλέψει. Για Υπουργέ μου, σήμερα τι περιμένουμε, για παράδειγμα, στον Πειραιά, ας πούμε, ή σε άλλα λιμάνια, πόσο περιμένουμε. Στον Πειραιά είδα μερικά πρωινά ρεπορτάζ που δείχνουν μεγαλύτερους αριθμούς. Δεν έχουμε τόσους πολλούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε περίπου 1.200 άτομα σε όλους τους χώρους, σε όλο το λιμάνι. Και στις 10 και 20 περιμένουμε το Διαγόρα με 446 που έρχεται από τα Δωδεκάνησα και έχει πάρει και ανθρώπους από το Καστελόριζο. Και στις 5 περίπου το απόγευμα είναι το Blue Star με 623, δηλαδή 1.100 σύνολο είναι σήμερα. Αυτοί τώρα θα βγουν στο λιμάνι. Έτσι. Αυτοί τι θα κάνουν, θα εγκατασταθούν στο λιμάνι σήμερα ή θα διαμοιραστούν, ας πούμε, πώς είναι η διαδικασία? Το λιμάνι μέχρι πριν λίγο καιρό, μια-δυο εβδομάδες, δεν κράταγε κόσμο. Ερχόντουσαν κάποια πρώτη βοήθεια όπου χρειαζόταν σε μικρά παιδιά, οι αλληλέγγυοι είχαν οργανώσει μια δομή στην πύλη 1 και έφευγαν. Από τη στιγμή που έχουμε σε εξελίξεις με το κλείσιμο των συνόρων και δική μας πολιτική, δικός μας σχεδιασμός είναι όσο μπορούμε να δημιουργούμε ανασχέσεις ώστε να μην συγκεντρώνεται κόσμος στην Ιδωμένη που δεν έχει τι να κάνει. Και ήδη που είναι πάρα πολύ στην Ιδωμένη. Ναι, και προσπαθούμε, και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει εκδώσει και ειδικό έντυπο σε διάφορες γλώσσες που ενημερώνει ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα στην Ιδωμένη και να μην πηγαίνουν. Όμως αυτό δεν γίνεται πάντα πιστευτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πείθονται και παραμένουν. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε εμείς περάσαμε τόσα και τόσα, δεν μας νοιάζει όπως και να είναι. Θα φτάσουμε εκεί κοντά, μήπως και μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί κοντά, μπας και περάσουμε. Υπουργέ, εχθές ή προχθές το λιμάνι του Πειραιά ήταν, έτσι να καταλάβουμε και πώς είναι η ροή που ρωτάει και ο Δημήτρης. Ήταν 3-4 χιλιάδες άνθρωποι στο λιμάνι. Έτσι δεν είναι? Σήμερα λέτε ότι είναι 1.200. Χθες το πρωί ήταν 4.000, ίσως και λίγο. Ωραία, παραπάνω. Οι 2.800. Οι 3.000 περίπου που σήμερα δεν είναι στο λιμάνι. Ναι. Τι γίνανε, πού πήγανε? Άλλοι από αυτούς έχουν μεταφερθεί σε άλλες δομές. Το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι δομή. Είναι ένα τράνζιτ, ένας χώρος που βέβαια οργανώνεται. Οργανώνουμε τη σύντηση, οργανώνουμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Από χθες, εκτός από εθελοντές γιατρούς που όλες τις μέρες δίναν το παρόν, από χθες έχουμε και σταθερό συνεργείο γιατρών από το Υπουργείο Υγείας. Αυτό που ακούσαμε ότι λείπουν φάρμακα, ότι έχουν τελειώσει τα φάρμακα, έχει κάποια βάση? Όχι. Είναι συγκινητική η προσφορά και από χθες ανέλαβε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά προς τη μήνυση. Πειραιά, ναι, το ανέλαβε στην Ιδωμένη μέρα το τεράστιο. Ώστε να είναι ακόμα πιο καλά οργανωμένο και εξασφαλισμένο. Αλλά και από το Υπουργείο Υγείας, ό,τι χρειαστεί, διατίθεται. Αυτοί οι 3.000 λοιπόν, συγγνώμη, σας ρωτάω γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν έχετε σχέδιο. Δηλαδή είναι ό,τι τύχει. Αυτοί οι 3.000 που φύγανε χτες από το πήγανε, λέτε, στο ελληνικό, ας πούμε. Πήγανε στο ελληνικό, πήγανε στο σχιστό, πήγανε σε άλλες δομές. Για να κάνουν τι θα γίνει, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για αυτούς τους 3.000, για να καταλάβουν. Όλα αυτά τα κέντρα προς το παρόν, και αυτό είναι το σχέδιο ως προς αυτή τη συγκυρία, έχουν ένα χαρακτήρα μεταβατικό, προαναχωρησιακό. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μόνιμους καταβλισμούς και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πολυπληθείς καταβλισμούς. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς 50.000 μαζεμένους, 100. Με 15.000, ας πούμε, ή με 10.000. Δεν το θέλουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι αν είναι στο χέρι μας να μην το κάνουμε. Αυτοί οι 3.000 του παραδείγματός μας, οι χθεσινοί, ούτε στην Ιδωμένη μπορούν να πάνε. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε τι θα γίνει τις ερχόμενες μέρες? Ποιο είναι το σχέδιο? Γιατί γέμισαν και τα κέντρα. Κοιτάξτε, ακριβώς εδώ είναι το ζήτημα. Μπορεί να κάνει το ελληνικό κράτος άνετα ένα σχεδιασμό μόνιμης εγκατάστασης. Να διαλέξουμε χώρους όπου
να οργανώσουμε έτσι τα πράγματα με προοπτική να παραμείνουν μόνιμα. Ούτε οι ίδιοι το θέλουν, ούτε πρόκειται να το κάνουν. Ούτε εμείς έχουμε τη δυνατότητα να φεύγουν, ούτε και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο τώρα. Αυτό θα ήταν ένα σχέδιο. Εμείς έχουμε επιλέξει ένα άλλο σχέδιο. Μέσα από τις πιέσεις και την προσδοκία των ανατροπών στις εξελίξεις στην Ευρώπη, να μην ισχύσουν αυτά που αποφάσισαν οι πέντε, να ανοίξουν ξανά τα σύνορα. Εγώ που τα λέμε, δεν ανοίξουν, δεν βλέπω να υπάρχει λύση. Ναι, αλλά υπάρχουν πάντα ετεροχρονισμένες εξελίξεις. Πράγματι, μπορεί για αυτό το μήνα να έχουμε πιεστικότερο πρόβλημα. Αλλά αν δημιουργηθεί πιεστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Σημασία έχει και τη δύσκολη περίοδο να την οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο που οι συνέπειες να είναι τελειωτών λιγότερες. Άρα λέτε, Υπουργέ μου, ότι ακόμα αυτό, και το σχέδιο... αυτό είναι σχέδιο. Ναι. Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Απλώς είναι ένα σχέδιο που εκ των πραγμάτων είναι διαρκώς εξελισσόμενο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Άρα, Υπουργέ μου, λέτε ότι τα 500 εκατομμύρια που ζητήσαμε ως σχέδιο από την Κομισιόν για χρηματοδότηση είναι χρηματοδότηση όχι για μόνιμη εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων ή για μόνιμες εγκαταστάσεις που θα εγκατασταθούν ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Εάν φτάσουμε... Είναι ένα πράγμα να τρώνε, να τους κοιμίζουμε λίγο, να τους περιθάλπτουμε. Αυτό είναι. Εάν φτάσουμε στο σημείο να κάτσουμε ξανά κάτω στο τραπέζι και να κάνουμε με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τη δίκαιη μοιρασιά, ναι, τότε και σε εμάς θα αντιστοιχεί ένας αριθμός που θα πρέπει να επιλεγεί και να παραμείνει. Και θα είναι ένα αριθμό. Να του βάλουμε σε σπίτι για να πάνε να δουλέψουν. Να σωματωθούν. Θα είναι ένα αριθμό διαχειρίσιμο. Αυτό είσαι 50.000 που λέει ο κ. Μουζάλας, α πούμε. Και εκεί. Όχι. 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 Αυτό που λέει ο κ. Μουζάλας αναφέρεται στη συμφωνία του καλοκαιριού. Ναι. Όπου στο πλαίσιο της διαδικασίας για την μετεγκατάσταση, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να έχει 50.000 θέσεις στα νησιά και στην στεριά προσωρινής παραμονής. Hot spots είναι αυτά. Ναι, hot spot είναι κυρίως τα νησιωτικά. Εκεί, μάλιστα. Γιατί προσωρινή παραμονή. Να κάνουμε μια επισήμαση, γιατί βλέπω και ανθρώπους που διαμαρτύρονται, που ανησυχούν να μην γίνει hot spot εδώ, να μην... Το hot spot είναι μια δομή υποδοχής, καταγραφή, ταυτοποίησης, σε υψηλότατο βαθμό, τεχνολογικό και υπηρεσιακό και επιχειρησιακό, που συμμετέχει και η Frontex, συμμετέχουν όλοι, ώστε να μην μπαίνει στη χώρα κανένας που να μην καταγράφεται. Σωστό. Και να μην ταυτοποιείται. Το hot spot υπήρχε. Δεν λεγόταν hot spot. Ναι. Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης είχαμε από την αρχή. Το hot spot είναι έτσι όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι πλήρης η καταγραφή. Ωραία. Υπουργέ μου, εάν όμως παρά τα αυτά δεν λειτουργήσει η Ευρώπη όπως το θέλουμε εμείς, τι ελπίζουμε? Ότι έχοντας κλειστά τα βόρεια σύνορά μας, τα κλείνουν οι άλλοι δηλαδή, και όντας εμείς μια νησίδα μέσα στη Σέγγεν, ας πούμε, που δεν θα πάψουν οι ροές να έρχονται, οπότε θα μείνουμε με ένα κομμάτι που εγκλωβίσκει εδώ και θα δούμε τι αν το κάνουμε, ή θα συνεχίσουν οι ροές να έρχονται? Όχι, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι που μπορεί να συμβεί, πράγματι. Είναι πιθανό από διάφορες αιτίες να έχουμε μείωση ροών. Είναι πιθανό να έχουμε άνοιγμα των συνόρων. Όλα είναι πιθανά. Αυτοί οι έλεγχοι του ΝΑΤΟ θα αποδώσουν κάτι, κατά τη γνώμη σας? Ενδεχομένως, ναι, θα σας πω και γι' αυτό. Ναι. Αλλά ακόμα και αν ελπίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να επανέλθει η Ευρώπη στη λογική, γιατί τώρα έχει φύγει από τη λογική. Ακόμα και έτσι είμαστε υποχρεωμένοι οι σχεδιασμοί μας να είναι για το χειρότερο σενάριο. Σωστό. Δεν επαναπαυόμαστε. Ναι, αλλά το χειρότερο σενάριο δεν είναι το εξής. Ας πούμε ότι η Ευρώπη αλλάζει γραμμή. Πείθονται οι κεντροευρωπαίοι και λένε, εντάξει παιδιά, την ποσόστο ζήμα, ό,τι δικαιώμαστε θα πάρουν. Θα πάρουν από πρόσφυγες το κομμάτι που τους αναλογεί. Και εμείς. Οι μετανάστες που δεν θα τους πάρουν ούτως ή άλλως, και είναι... Τι θα τους κάνουμε? Στο προηγούμενο χρόνια
που οι ροές ήταν πολύ μικρότερες, παράλληλα αυτά θυμάστε τι φασαρία γινόταν. Και εκατοντάδες χιλιάδες εδώ. Και μιλάμε τώρα για ροές μεταναστευτικές μεν, οι οποίες επειδή δεν οργανώθηκε και τότε ορθολογικά το σύστημα της διαχείρισης, δημιουργούνται όντως προβλήματα, αλλά μπροστά σε αυτό που συμβαίνει τώρα, τότε ήταν πτέσμα. Παρ' όλα αυτά, φασαρία μεγάλη γινόταν. Και συζήτηση και εντάσεις και όλα αυτά. Η χώρα τότε είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει μετανάστες. Τώρα ούτε αυτό δεν έχει. Άρα. Και ως εκ τούτου, από την αρχή, από το πέρσι το Γενάρη, για τους ανθρώπους που έρχονται αναζητώντας εργασία, η απόφαση του ελληνικού κράτους, της δικής μας κυβέρνησης δηλαδή, ήταν να δίνει μόνο ένα μήνα δικαίωμα παραμονής, κινώντας τη διαδικασία επιστροφής, η οποία δεν είναι εύκολη. Σχεδόν ανύπαρκτη. Ήταν ανύπαρκτη, τώρα συστηματοποιείται πολύ καλύτερα. Και ήταν ανύπαρκτη όχι γιατί δεν υπήρχαν προσπάθειες, αλλά γιατί απαιτείται η αποδοχή από την χώρα προέλευσης. Από την Τουρκία. Από την Τουρκία καταρχήν ή από τις χώρες, ή από τις χώρες που είχαν, που τα οποία πολίτες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Το Πακιστάν για παράδειγμα δεν δεχότανε. Έλεγε δεν είναι Πακιστανός αυτός. Ναι. Δεν συνεργαζόντουσα καθόλου. Και επομένως δεν δέχονταν. Αυτά είναι ζητήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίστηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα υπάρχει μια κατεύθυνση, είτε συνενετικά, είτε με απέλαση, είτε με οτιδήποτε τρόπο, μπαίνει μια διαδικασία σιγά σιγά επιστροφής στις χώρες τους. Γιατί από τους 30.000 που είναι τώρα μέσα στη χώρα εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή. Πώς είναι, 20.000, πώς είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή με τα κλειστά σύνορα. Είναι 15 στην Ιδωμένη, 12, δεν ξέρω πόσοι. Είναι και 4-5, 7 στην Αττική. Πρέπει να είναι, αντιλαμβάνεστε ότι. Τι ποσοστό είναι ψήρη πρόσφυγες και τι είναι μετανάστες. Κύριε Καμπουράκη, είναι και μερικοί μετανάστες, αλλά είναι πολύ λίγοι συγκριτικά. Είναι πολύ λίγοι. Και ιδιαίτερα από τότε που κλείσαν τα σύνορα ή που άρχισε μια συστηματική διαφοροποίηση της αντιμετώπισης για τις χώρες του Μαγκρέμπ και άλλες, έχουμε δραστική μείωση. Τώρα δηλαδή, την τελευταία εβδομάδα οι εισερχόμενοι που προέρχονται από το Μαρόκο, την Τινησία κλπ. Είναι λίγοι. 0,3%. Ενώ πρώτα πόσο ήταν. Κατεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ πρώτα ήταν 5-10%. Όλο αυτό το διάστημα το ποσοστό των προσφυγικών ροών ξεπερνούσε το 80%. Κάποια στιγμή το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο είχαμε μια προσωρινή μείωση του ποσοστού των προσφύγων και αύξηση του ποσοστού των μεταναστών. Αυτό κράτησε για ένα μήνα περίπου. Και, μετά σταμάτησε. Άρα λέτε άλλαξε, ότι τώρα με τη διαφοροποίηση της Ευρώπης στο κλειστό σύνορο, τώρα, ο μετανάστης τώρα δεν έρχεται. Αυτό που έρχεται είναι πολύ πολύ μικρότερο από ότι ήταν και άρα το προηγούμενο. Άρα έρχεται κυρίως πρόσφυγας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έρχεται κυρίως πρόσφυγες. Ναι, με μία επισήμανση, με μία διαφορά που πρέπει να είναι κατανοητή. Οι Αφγανοί αντιμετωπίζονταν ως πρόσφυγες μέχρι και το φθινόπωρο. Όχι όλοι. Ένα κομμάτι από τη χώρα όμως θεωρείται πόλη. Κυρίως από τα 2/3 προερχόμενοι, κάποιοι δηλαδή δεν είναι μόνο γεωγραφικό, είναι ζήτημα φυλών και φυλές διώκονται και διάφορα τέτοια. Τώρα πια με τις εξελίξεις οι Ευρωπαίοι σκλήρεναν τη στάση τους και ως προς αυτό αμφισβητούν την προσφυγική ιδιότητα των Αφγανών. Είπατε η αρμοστία του ΟΗΕ όμως επιμένει ότι οι Αφγανοί έχουν προφίλ προσφυγικό. Και αυτή τη στιγμή είναι μια μεταβατική κατάσταση. Ναι. Με το ΝΑΤΟ ελπίζουμε ότι θα γίνει τίποτα. Εάν το ΝΑΤΟ επιχειρήσει όπως η πρώτη απόφαση έθετε, δηλαδή ότι επιχειρεί ανάμεσα στα νησιά και στα τουρκικά παράλια, είτε μιλάμε για ελληνικά χωρικά ύδατα είτε για τουρκικά, με σκοπό να επισημαίνει και να εντοπίζει πολύ γρήγορα
τις επιχειρούμενες αναχωρήσεις από τα τουρκικά παράλια και να ειδοποιεί τις τουρκικές αρχές ή να εντοπίζει πολύ γρήγορα κινδυνεύονται στη θάλασσα ναυάγια, γιατί από το Σεπτέμβριο και δόθε έχουμε ένα φαινόμενο που από το Σεπτέμβριο και πριν δεν το είχαμε. Το ΜΕΝ Λιμενικό Σώμα έχει κάνει 110.000 διασώσεις ανθρώπων μέσα στη θάλασσα που πνίγονταν και τους έσωσε, χωρίς αυτές τις επιχειρήσεις να έχει ούτε μία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Είχαμε όμως 3 ανθρώπους που πέθαναν από το Γενάρη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, για λόγους, ήταν ατυχήματα περισσότερο, και από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα 300, που είναι ναυάγια όλα αυτά, ναυάγια που δεν τα προλαβαίνεις για να τους σώσεις. Και η Frontex και το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα έσπευδε. Αλλά μέχρι να ειδοποιηθείς για ένα ναυάγιο περνά κάποιος χρόνος. Πνίγονται. Και εκεί είχαμε διασώσεις πάρα πολλές. Αλλά δεν θα είναι ανάσχεση. Αλλά χάσαμε 300 ανθρώπινες ζωές. Θα γλιτώνουμε τους ανθρώπους που πνίγονται. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν θα είναι ναυάγιο. Τώρα δεν με τις καινούργιες... ανάσχεση. Ναυάγια είναι μια τραγωδία που πρέπει να την επισημάνουμε. Γιατί? Διότι τα 2/3 των ναυαγίων ήταν μεγάλα πλοία, τα οποία έχουν και ένα χαρακτήρα θαλαμιγού, ναι. Σαπιοκάραβα είναι, υπερφορτωμένα, με κυβερνήτη που δεν είναι σωστός καπετάνιος, με μποφόρ, με όλα αυτά, και που εντελώς επισφαλή. Αυτά δεν ξεκινάνε από έρημες παραλίες, ξεκινάνε από λιμενικές εγκαταστάσεις. Το έχουμε επισημάνει στην τουρκική πλευρά αυτό κατά επανάληψη. Μεγάλο καράβι μέσα από το λιμάνι θα φύγει, δεν μπορεί να φύγει από μια παραλία. Δεν μπορεί να φύγει από άλλη. Να είναι σκάφος ολόκληρο. Τεχνικά, τώρα που έγινε αυτή η συμφωνία, αυτοί οι 110.000 άνθρωποι που διασώθηκαν, θα γυρίζανε πίσω στην Τουρκία? Εδώ ναι, η συμφωνία αυτή δεν κάνει διάκριση. Σε ποιο σημείο της πορείας. Ναι, μπορεί να διασωθούν όλοι όσοι εμάς, ελέγχονται, είτε διασωθέντες, είτε επιστρέφονται στην Τουρκία. Αυτό θα τηρηθεί, λέτε ότι είναι... Με συγχωρείτε, όχι για όλους. Εάν τους σώσει καράβι του ΝΑΤΟ, λένε. Προσέξτε, το καράβι του ΝΑΤΟ... Όχι το λιμενικό, το ελληνικό. Το καράβι του ΝΑΤΟ είναι πολύ δύσκολο να τους διασώσει, γιατί... Είναι πολεμικά πλοία. Είναι ψηλά, που μεγάλα, δεν πάνε. Μικρότερη δεν δυνατότητα. Δεν μιλάμε για διάσωση μόνο από καράβια του ΝΑΤΟ. Όχι. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ οφείλουν να ειδοποιούν τις ελληνικές και τις τουρκικές. Ναι, αν διασώσουμε εμείς 100 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι στη θάλασσα, αυτοί, έστω και αν είναι στα δικά μας χωρικά ύδατα, και τους διασώσουμε εμείς με το λιμενικό, θα γυρίσουν πίσω? Εμείς σε αυτό το ζήτημα έχουμε θέσει σαφή οριοθέτηση ότι η συνθήκη της Γενέβης δεν καταργείται. Ισχύει. Και η συνθήκη της Γενέβης, την οποία έχει υπογράψει και η Τουρκία, λέει για τους πρόσφυγες, η συνθήκη της Γενέβης του 1951 είναι, αν θέλετε, από τις κορυφαίες στιγμές της Ευρώπης και της ανθρωπότητας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είναι ένα δείγμα πολιτισμού. Έχει αντέξει μέχρι τώρα. Τώρα κι αυτή δέχεται κλονισμούς. Τίθεται εν κινδύνο. Τίθεται εν κινδύνο. Δεν πρέπει να κινδυνεύσει η συνθήκη της Γενέβης. Είναι μια κατάκτηση του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου πολιτισμού μετά από δύο παγκόσμια πολέμου. Έτσι όπως μας τα λέτε, δεν βλέπω να γυρίζει κανένας. Η συνθήκη της Γενέβης λέει κυρίως δύο πράγματα. Διεθνής προστασία για τους πρόσφυγες και ασφαλής διέλευση. Και εκεί τίθεται το θέμα. Αυτό δεν είναι ασφαλής διέλευση που συμβαίνει στα νησιά. Είναι επικίνδυνη διέλευση. Αυτά τα περί αν η Ελλάδα έχει σύνορα, αν φυλάει, τα φυλάμε τα σύνορα μας. Και τα φυλάμε και τα εποπτεύουμε και το λιμενικό σώμα έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό του, όχι μόνο στη διάσωση, και στην εποπτεία και στη φύλαξη. Ναι, δεν ξεφεύγει τίποτα. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που επιμένω, αλλά είναι σημαντικό. Τι έχουμε συμφωνήσει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν διασώσουμε εμείς τα δικά μας χωρικά ύδατα, 100 μέτρα μακριά από, από την ΚΟ. Έχουμε υποχρέωση να τους διασώσουμε. Όχι μόνο να τους διασώσουμε, αλλά και να τους εξασφαλίσουμε. Βεβαίως. Θα γυρίσουν πίσω αυτή στην Τουρκία με βάση τις συμφωνίες που έχουμε κάνει? Όχι. Με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει, αυτοί που έχουν ήδη
βρεθεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα και διασώζονται από το λιμενικό σώμα την ελληνική ακτοφυλακή, έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Άρα δεν θα γυρίζουν πίσω. Μα, τότε καταργείται. Ποιοι θα γυρίζουν πίσω τότε? Τότε καταργείται η συνθήκη της Γενέβης. Τότε ποιοι θα γυρίζουν πίσω? Το ζήτημα είναι η αποτροπή της εκκίνησης και μάλιστα με τόσο επικίνδυνους όρους. Μα και τα ναυάγια που πολλές φορές τα προκαλούν οι δουλέμποροι και επίτηδες, στα δικά μας χωρικά ύδατα τα προκαλούν. Τώρα πια όχι. Ό,τι περνάει επιχειρεί να φτάσει στην ακτή και να παραδοθεί. Παραδίδονται οι άνθρωποι. Συνεπώς, λοιπόν, αυτό πρακτικά, που σκίζανε, πρακτικά τι συμφωνία αυτό το φαινόμενο που σκίζανε τις βάρκες. Είναι παλιό φοβόταν τότε που μπορεί να τους γυρίσουν πίσω και γι' αυτό τις σκίζανε. Τώρα δεν χρειάζεται. Δεν άρα τώρα κανένα. Λοιπόν τι ωφέλη θα έχουμε εμείς από αυτή τη συμφωνία εάν δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω τους ανθρώπους που... Δείτε, κανείς δεν είπε ότι θα μηδενιστούν οι ροές. Αλλά πρέπει να περιοριστούν και μάλιστα πρέπει να περιοριστούν περιοριστεί δραστικά η επισφάλεια στη ζωή σας αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό. Και αν συμβεί αυτό, εκεί ανοίγει το κεφάλαιο που το έχουμε ανοίξει εμείς από το καλοκαίρι, ότι η Τουρκία ως χώρα με ειδική σχέση με την Ευρώπη και χώρα που έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης, πρέπει μαζί με την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβει την ευθύνη στο έδαφος της να οργανώσει την πρώτη διαδικασία ταυτοποίησης και κατηγοριοποίησης. Δηλαδή σαν να μας λέτε ότι είναι περίπου ανθρωπιστική ώστε να οργανωθεί μετά, να οργανωθεί μετά με χωρίς κινδύνους η μεταφορά όσων δικαιούνται άσυλο με ισοκατανομή στις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Αυτό είναι κάτι πολύ λογικό, πολύ συμβατό με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών συνθήκων. Τώρα, και να σα πω, έχετε καμία εκτίμηση? Μένει να γίνει. Μέχρι στιγμή δεν έχει κερδίσει έδαφος, ναι, αλλά η πραγματικότητα βοά. Και είναι υπέρ αυτή τη λύση. Έχετε καμία εκτίμηση πόσοι, στο κακό σενάριο, πόσοι άνθρωποι μπορούν να εγκλωβιστούν στη χώρα? Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια εκτίμηση. Θα μπορούσε να υπάρχει και εφιαλτικό σενάριο. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Ναι, αλλά για ποιο πράγμα ετοιμάζεστε εσείς? Πόσες χιλιάδες κρεβάτια, ας σας πω, το... μερίδες, φαγητό, τα βασικά, ας πούμε. Είμαστε σε θέση κάθε στιγμή να ανεβάζουμε το ρυθμό. Αλλά δεν θα δώσουμε κατεύθυνση να παραχθούν 100.000 μερίδες φαγητό, ενώ είπαινε 10.000 οι ανάγκες. Τι θα κάνουμε, να το πετάξουμε μετά? Αυτά... Βλέπω ότι δεν κάνω δάση. Γι' αυτό προφανώς δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο. Να ρωτήσω τώρα γιατί μας πιέζει. Αλλά να πω και κάτι. Υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Θέλουν δια της Ελλάδας να πάνε στην Ευρώπη. Να πω και κάτι, να είναι κενήμεροι όσοι μας ακούν. Οι ευρωπαϊκές χώρες, εντάξει, έχουν πολλά στραβά. Αλλά όσες έχουν αποδεχθεί να είναι χώρες υποδοχής προσφύγων ή όσες μέχρι πρότινες είχαν αποδεχθεί, εφαρμόζουν όλο το πακέτο της υποδοχής των προσφύγων. Δηλαδή, τους αναγνωρίζουν δικαίωμα να έχουν επίδομα από την πρώτη μέρα που πατάνε στο έδαφος τους και να στηριχτούν για να παραμείνουν στη χώρα. Ναι. Τους δίνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τους δίνουν το ένα, τους δίνουν το άλλο. Και εκεί άρχισε και η ιστορία ότι αφού σου δίνω παροχές θα σου πάρω τα τιμαλφή και τα χρήματα που έξω σαν απόδοση, το οποίο είναι απαράδεκτο και βαρβαρισμός. Αλλά η χώρα μας, ενώ έχει τα πρωτεία στον ανθρωπισμό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση του ελληνικού λαού, εν τούτης, ως οργανωμένο κράτος, στους πρόσφυγες, αυτά που οι συνθήκες προβλέπουν, δεν τους τα παρέχουμε για να μείνουν εδώ. Τους τα παρέχουμε για την προσωρινή τους διέλευση. Ωραία. Αφήστε τώρα να το θέσω το θέμα κάπως. Επειδή εσείς ήσασταν από τους πιο αντίθασους και τους πιο μαχητικούς της πρώτης τουλάχιστον περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα φοβούμαι ότι έχουμε μια δεύτερη περίοδο. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε, επειδή δεν τα έχουμε πει από τότε. Πουλήθηκε το λιμάνι ή δεν πουλήθηκε? Διότι εδώ υπάρχει μια εικόνα ότι πουλήθηκε το λιμάνι, ο Δρίτσας εξακολουθεί να είναι μαχητικός, δεν το αναγνωρίζει αυτό, τον μπλοκάρει, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία. Όχι. Μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε, πουλήθηκε ή δεν πουλήθηκε? Όλη η αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ και μαχητική. Όλη η αντίθεση ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε.
Είχαμε ένα στόχο, να δώσουμε τη μάχη της διαπραγμάτευσης και να πετύχουμε έστω ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος της Θεσσαλονίκης να το θέσουμε σε εφαρμογή, όχι ως πρόγραμμα παροχών, αλλά ως πρόγραμμα που στον πυρήνα του είχε μελετημένες επιλογές ενίσχυσης της εσωτερικής ενεργού ζήτησης ως τρόπος για το ξεπέρασμα της κρίσης. Εντάξει, δεν τα πήγαμε πολύ την καλά. Την αναθέρμανση, χάσαμε. Τι δεν τα πήγαμε καλά. Χάσαμε. Εγώ το είπα... Ιτηθήκαμε. Συμβιβαστήκαμε. Αυτό το και ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ το είπε, είναι προφανές. Πετύχαμε καλύτερα από αυτά που θα μπορούσαν να πετύχουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πετύχαμε καλύτερα από αυτά που το πακέτο Juncker, η πρόταση Juncker μας οδήγησε στο δημοψήφισμα. Αλλά αυτά δεν ήταν η πολιτική μας, προφανώς. Άρα πουλήθηκε λοιπόν. Εκεί μπροστά στο δίλημα, αν μετά από αυτή την σκληρή εξέλιξη τα παρατάμε και φεύγουμε ή συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη, απευθυνθήκαμε στον ελληνικό λαό. Η εντολή ήταν συνεχίστε να δώσετε τη μάχη. Φυσικά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 και τα νεύρα μας και την ψυχή μας όρθια για να κρατήσουμε αυτή η πορεία που έχει οδύνες, που έχει πολλές επιβαρύνσεις για μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, να είναι από τη μια μεριά δίκαιη, από την άλλη να μην είναι οριστική, να ανοίγει δρόμους για την επόμενη μέρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση δίνουμε τη μάχη. Και εγώ βρέθηκα σε πολύ σκληρά διλήμματα, όπως και όλοι μας, οι πάντες, δεν υπάρχει κανείς. Αποφασίσαμε να μείνουμε. Στο πλαίσιο της δέσμευσης για τις αποκρατικοποιήσεις που ήταν κομμάτι της συμφωνίας, το περιορίσαμε και αυτό, ήταν οι αρχενισμένες αποκρατικοποιήσεις, αυτές που είχαν ήδη δρομολογηθεί και είχε κινηθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή το Πειραιά, η Θεσσαλονίκη, τα δύο λιμάνια και τα αεροδρόμια και το ελληνικό και κάποια άλλα. Τα άλλα τα αφαιρέσαμε από τον κατάλογο. Γιατί δεν είναι στην προγραμματική μας πολιτική. Τώρα μας πιέζει ο χρόνος, τι τίτλο να βάλουμε, το πουλήσαμε ή δεν το πουλήσαμε. Η διαγωνιστική διαδικασία έγινε. Και πουλήθηκε το λιμάνι. Η διαγωνιστική διαδικασία ανέδειξε προτιμητέο... Δυσκολεύεται ακόμα και να το πει, έτσι, άξε, το περιγράφει. Προτιμητέο επενδυτή, φυσικά. Δυσκολεύει. Η πώληση των μετοχών του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά. Αυτό είναι κατά κυριολεξία που συμβαίνει. Όμως, μια πώληση μετοχών σε ιδιωτική επιχείρηση δεν σημαίνει ότι καταργούνται όλα. Αντίθετα, η διεθνής και η ευρωπαϊκή πρακτική λέει ότι κάθε λιμάνι διοικείται από ένα φορέα διοίκησης του λιμανιού και μέχρι τώρα αυτό το ρόλο τον έπαιζε ο ΟΛΠ, όπως τον παίζει στη Θεσσαλονίκη ο ΟΛΠ, που ήταν δυσυπόστατη, ήταν και επιχείρηση και αρχή λιμένος, Port Authority, όπως είναι ο διεθνής όρος. Τώρα που δεν μπορεί ο ιδιώτης να είναι αρχή λιμένος, πρέπει να υπάρχει μια αρχή λιμένος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και δεν έχει κανένα αντιγωνιστικό χαρακτήρα. Τώρα εμείς όταν κατεβαίνουμε από την Κρήτη με το καράβι στον Πειραιά, με τον Κινέζο τα συνεννοούμαστε ή με το δικό μας τον αρχηγό. Η σύμβαση αυτή, όχι, το λιμενικό σώμα θα εξακολουθήσει να υπάρχει παρόν και το λιμεναρχείο θα είναι παρόν. Οι συντάξεις θα μειωθούν, για να μας αφήσετε κάτι έτσι, οι συντάξεις υπάρχει κίνδυνος να μας πιέσουν τόσο πολύ το Δουνουτού και λοιπά και να μειωθούν. Νομίζω ότι χθες τα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε ότι ήδη τουλάχιστον οι τρεις θεσμοί, οι ευρωπαϊκοί, έχουν αποδεχτεί το πλαίσιο που έχουμε οδηγηθεί μέχρι τώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα πάντως από ό,τι καταλαβαίνω. Μένει ένα ανοιχτό ζήτημα. Έχουμε αυτό το φαινόμενο να μην είναι οι δανειστές μας πλέον ομοιογενείς. Έχουν αντιθέσεις μεταξύ τους. Αυτό σε άλλες εποχές μπορεί να ήταν και καλύτερο. Τώρα είναι χειρότερο, δεν είναι θετικό. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Πάμε.